Συμβουλίου του Λαογραφικού Συλλόγου Κριτών Θεσσαλονίκη στα Γρήμια. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα εδώ στην πρώτη ουσιαστικά και επίσημη εκδήλωση του 2018. Από εμάς ολόψυχα σας ευχόμαστε υγεία, πάνω απ' όλα, ευτυχία, χαρές, αγάπη, ομόνια. Και εγώ θα κάνω μία ευχή, όπως είπε και ο πατέρας Γεννάδιος. Να ξαναβρούμε λίγο την ανθρωπιά μας. Κάπου την έχουμε χάσει. Κάπου ο καθένας κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Κάπου έχουμε χάσει το παιχνίδι και δεν μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο παρά μόνο ο εαυτός μας. Και εδώ στο Σύλλογο εύχομαι προκοπή και πάλι θα επικαλεστώ τα λόγια του ιερέα. Διδάσκουμε πολιτισμό, διδάσκουμε την ιστορία του τόπου μας, οφείλουμε να την έχουμε ψηλά σαν Ευαγγέλιο. Το καλό είναι και προσπαθούμε σε μεγάλο βαθμό να μην την παραβιάσουμε. Διδάσκουμε το γνήσιο, το ανώθευτο. Έτσι μάθαμε και έτσι το συνεχίζουμε. Σήμερα φίλες και φίλοι έχουμε τη χαρά και την τιμή. Ο αέρας του Ψιλωρίτη μας έχει φέρει ένα πολύ καλό φίλο. Είναι ο Μάρκος ο Κοκολάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος Πυρίθια Δρόμενα στο νομό Ρεθύμνης. Ένα σωματείο που δραστηριοποιείται εδώ και 2 χρόνια, γύρω από την παράδοση. Προσπαθούν και αυτοί όσο μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές και στα παιδιά την κριτική παράδοση, γιατί πιστέψτε με, έχει μεγάλη αξία η κριτική παράδοση. Φίλε Μάρκο, έλα να μας ευχηθείς κι εσύ, να πάρεις και το κομμάτι σου. Και να δώσεις και τις συμβουλές σου στα νέα παιδιά. Χίλια καλώς σας μίξαμε, φίλοι μου αγαπημένοι. Παρέα μου χαρούμενη και πολύ αγαπημένη, που λέγει η Μαρινάδα. Καλώς σας βρήκαμε. Έπεσε τον όμορφο τόπο σας. Θα συμφωνήσουμε την Ευαγγελία ότι οι εποχές, οι μέρες μας έχουν αλλάξει, έχουν γίνει πιο πονηρές και πλέον ο κάθε σύλλογος αποτελεί κυβωτό. Αποτελεί, φίλοι μου, κυβωτό ανθρωπισμού, ήθους, ανθρωπιάς, αξιών και όλα αυτά τα οποία μας άφησαν οι προπατέρες μας. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι από καρδιάς μια χρονιά γεμάτη υγεία, αισιοδοξία, αγάπη και ομόνοια σε όλους και να χαίρεστε ό,τι αγαπάτε και να συνδράμετε. Να συνδράμετε όλοι, από με λίγο κόπο, με λίγο χρόνο, ό,τι μπορεί ο καθένας, σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Να είστε καλά και καλώς σας δείξαμε. Καλή χρονιά στους συλλόγους μας, γιατί να είμαστε κι εμείς, να τέχουμε και να μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι το φλουρί το κέρδισε το μουσικό τμήμα, οι 2 καλλιτέχνες. Είναι ένα γυναικείο κόσμο με αυτές σκουλαρίκια. Θα σας το δώσω εγώ. Το κορίτσι σας, η αδερφή σας. Και θα αναβιώσουμε τώρα τα κριτικά πατροπαράδοτα κάλατα. Οι καλατάδες, τα παιδιά, θα μας τραγουδήσουν τα κάλατα. Κρατάνε το κουτάκι για την καλή χέρα, όπως κάνουν στα χωριά μας. Και θέλω να συνδράμετε και να τα δώσουμε και αυτά, να τα εμψυχώσουμε, γιατί μετά έχουμε και χορό.